Καλώς ήρθατε. Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας ετοιμάσαμε ελβετικό ρολό. Λιώνουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Την απλώνουμε σε αντικολλητικό χαρτί. Την κάνουμε μια λεπτή στρώση. Τη λίγουμε απαλά σε ρολό και την βάζουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες. Χτυπάμε 5 αυγά με 125 γραμμάρια ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε 75 γραμμάρια νιζεστέ. ...30 γραμμάρια αμύγδαλα που τα έχουμε κάνει πούδρα... ...50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις... ...2 βανίλιες και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 10-15 λεπτά. Αφήνουμε μία πετσέτα με λαδόκολλα στο ψυγείο για 1 ώρα, την αχνίζουμε. Και με αυτήν τη λίγουμε το ζεστό παντεσπάνι. Αφήνουμε εκτός ψυγείου να κρυώσει. Χτυπάμε 400 ml κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Ενσωματώνουμε 250 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ξετυλίγουμε με προσοχή το παντεσπάνι. Απλώνουμε περίπου την μισή μους. Και με προσοχή τη λίγουμε σε ρολό. Καλύπτουμε το εξωτερικό μέρος με μους. Ανοίγουμε το ρολό με τη σοκολάτα. Και διακοσμούμε το γλυκό μας.
προαιρετικά σερβίρουμε με άχνη ζάχαρη. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα!